Καλημέρα στον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, Ινστιτούτου Ερευνών για την Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία Κεκελέκη, Γενική Γραμματέας του ΚΕΠΚΑ, Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Κυρία Κεκελέκη, ποια είναι η εικόνα που έχετε από την αγορά, ποιες είναι οι καταγγελίες που σας έρχονται? Κύριε Παυλόπουλε, αναγνωρίζουμε ως καταναλωτές την ανάγκη που δημιούργησε η πανδημία στις επιχειρήσεις, ακόμη και για επιβίωση. Όμως, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά μοιάζει με το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Μας έχουν βομβαρδίσει με ακρίβεια προαναγγελίες. Θα αυξήσουμε η μία επιχείρηση 15, η άλλη 30. Και γόμαστε και όλα αυτά έρχονται να τα πληρώσουν οι καταναλωτές. Μας προετοιμάζουν για τις αυξήσεις, μας δίνουν κατ' εμάς μεγάλα ποσοστά ώστε στο τέλος να μην αντιδράσουν. Και βέβαια έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι απούσα από το θέμα της ακρίβειας. Δεν υπάρχει πλέον η υπηρεσία που έλεγχε τα κοστολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων ώστε να δίνει στοιχεία και σε εμάς. Παλιότερα το ΚΕΠΚΑ είχε περάσει σε μποϊκοτάζ σε τέτοια περίοδο, αλλά τα στοιχεία ήταν τα επίσημα στοιχεία του ελέγχου της αγοράς που είχε δώσει το Υπουργείο. Σήμερα η κυβέρνηση δεν διαβουλεύεται με τις ενώσεις καταναλωτών, μόνο με τις επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν έχει επικοινωνήσει με τις ενώσεις καταναλωτών ούτε μία φορά από τη στιγμή που ανέλαβε. Ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για την ακρίβεια με τις επιχειρήσεις, δεν κάλεσε καν τους εκπροσώπους των καταναλωτών, οι οποίοι είμαστε και οι περισσότεροι. Έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας, έχουμε έλλειμμα διαβούλευσης. Η μείωση του ΦΠΑ, η έλεγχη στην αγορά, οι παρεμβάσεις που εξαγγέλουν λειτουργούν αναχαιτιστικά ή δεν ακουμπάνε το μέτωπο? Οι μειώσεις οποιασδήποτε φορολογίας σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες περιόδους κρίσης, ναι, είναι απαραίτητες. Είναι λογικό και πάρα πολύ καλό μέτρο. Όμως δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα εμείς βλέπουμε το αντίθετο. Την μια στιγμή ανακοινώνεται αύξηση καυσίμων, την επόμενη στιγμή η αύξηση αυτή έχει περάσει στον καταναλωτή με ταχύτητα αστραπής. Όταν υποχωρούν τα καύσιμα, η χελώνα πιο γρήγορα φέρνει τις μειώσεις. Αυτό είναι σοβαρό. Λειτουργεί η αγορά, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Έχουμε μία ολιγοπωλιακή αγορά μέσα στην οποία δεν λειτουργούν οι κανόνες σωστά της προσφοράς και της ζήτησης. Οι έλεγχοι του κράτους δεν τους βλέπουμε. Κυρία Κεκελέκη, μισό λεπτό. Αυτό που είπατε είναι πολύ σοβαρό, ότι σας δίνουν μεγάλα ποσοστά αυξήσεων από επιχειρήσεις. Βλέπετε ότι θα κάνουν μεγάλες αυξήσεις, χωρίς όμως να αιτιολογούνται. Ακριβώς. Ποια είναι η διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών? Πολύ καμία σοβαρό. Απολύτως. Καμία απολύτως. Έχει σχέση με το πραγματικό κόστος αυτή η αύξηση? Και θα σας πω το εξής. Μιλάμε μονίμως για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πραγματικά υπάρχουν αυξήσεις στην παγκόσμια αγορά. Όμως, ακόμη και αυτές οι αυξήσεις να μην υπήρχαν, το παιχνίδι που παίχτηκε στη βλάτη των καταναλωτών με τις κειμενόμενες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα, την ολική τιμή συστήματος, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε. Πριν ακόμη αρχίσουν αυτές οι αυξήσεις λόγω παγκόσμιας κρίσης στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, στο ΚΕΠΚΑ είχαμε παράπονα από καταναλωτές που συμπληρώναν το πρώτο εξάμηνο του συμβολέου τους και άρχιζε η κειμενόμενη τιμή και τους επιβαλόταν η διαφορά αυτή της ολικής τιμής συστήματος. Είναι μια παραπλανητική πολιτική από την πλευρά των επιχειρήσεων, των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, που ποτέ μα ποτέ δεν έδωσαν τη σωστή πληροφόρηση στους καταναλωτές. Τώρα ένα λεπτό, κυρία
Και λέει και ένα λεπτό, κυρία Κεχελέκη, ναι. Είναι ο κύριος σύνδεσή μας. Πουγιουμτζής, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι μαζί με τον Σπύρο τον, Φερμεντίτη εκεί. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κιωσέ. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε. Ένα λεπτό, παρακαλούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Κιωσέ να μας δώσει τη δική του εικόνα. Κύριε Κιωσέ, τι γίνεται? Υπάρχει περίπτωση να πάμε και σε ελλείψεις αγαθών, οδεύοντας προς τα Χριστούγεννα? Ποια είναι η εικόνα σας? Όχι, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα είναι κάτι που το βλέπουμε, το λέμε από τους προηγούμενους μήνες να έρχεται. Έχει να κάνει με την κρίση του κορονοϊού την οποία περάσαμε. Είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, οι οποίοι δεν επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα, επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, γενικότερα όλο τον δυτικό κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Άλλωστε, βλέπουμε πληθωριστικές πιέσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες σε χώρες Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες είναι συνηθισμένες σε πολύ χαμηλότερους πληθωρισμούς από την ελληνική αγορά. Ναι. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων, το οποίο είναι το δικό μας αντικείμενο εργασίας, με τις αυξήσεις των πρώτων υλών διεθνώς. Ειδικά στις τιμές, δηλαδή των προϊόντων με τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παράξουμε τρόφιμα στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το έχουμε προσέξει ότι συμβαίνει αυτό από τις αρχές του 2021, με πολύ πιο έντονη την εμφάνιση των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών από την περίοδο της Άνοιξης. Αυτό που βιώνουμε τώρα σε σχέση με τα τρόφιμα είναι το αποτέλεσμα αυτών των αυξήσεων, το οποίο θα το δούμε να συνεχίζεται και όλο το φθινόπωρο. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα προκειμένου να διαχειριστούμε αυτό το θέμα, το οποίο το έχουμε μπροστά μας για το χειμώνα του 2021-2022. Τα μέτρα που αναφέρατε σε σχέση με τις τιμές του ΦΠΑ είναι ένα καλό μέτρο, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων. Υπάρχει, τουλάχιστον εμείς, το ρούμε σημαντικό περιθώριο σε αυτόν τον τομέα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε πλήρως τις αυξήσεις. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν χώρα μόνο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν καταναλωτές είναι να αξιοποιήσουμε εργαλεία δικά μας σαν καταναλωτές, προκειμένου να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα και να μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτή την κρίση που μας έτυχε. Σύγκριση τιμών, επιλογή προσφορών και εκπτώσεων, επιβράβευση των καλών επιχειρηματιών, μελέτη σε σχέση με την πριν κάνουμε τις αγορές μας, έρευνα στο διαδίκτυο πριν επισκεφθούμε τα καταστήματα. Εργαλεία τα οποία τα έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας και την κρίση την δημοσιονομική της δεκαετίας του 2010. Και με βάση αυτά, σαν καταναλωτές, μπορέσαμε και επιβιώσαμε την δεκαετία που πέρασε. Οπότε είναι κάτι που το ξέρουμε, δεν είναι κάτι πρωτοφανές σαν καταναλωτές που να διαχειριστούμε, δηλαδή ένα μειωμένο. Αλλά είναι κρίσιμο. Και και για τους ηλικιωμένους τώρα αυτό. Πώς θα το κάνει ο ηλικιωμένος να κατεβάσει εφαρμογή στο κινητό? Το είχα πει και στον κύριο Γεωργιάδη όταν τον είχαμε στην εκπομπή. Πόσο εύκολο είναι? Ούτε στα εγγόνια είναι εύκολο να το κάνουν αυτό. Ο ηλικιωμένος, επειδή έχουμε ένα πολύ πυκνό δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, έχουμε τα πιο πυκνά δίκτυα καταστημάτων στην Ελλάδα. Κύριε Κιωσέ, ολοκληρώστε, γιατί ένα είναι αυτό που είπε η Ευλαπία για τη δυσκολία των ηλικιωμένων να αξιοποιήσουν το εργαλείο το οποίο αναφέρεται, την έρευνα αγοράς. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να επαφείται όλη αυτή η ιστορία στην αντίδραση των καταναλωτών. Αυτό λέει η κυρία Κατανοητό. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο. Για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος των επιμελητηρίων, έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Είπε ότι το καλάθι, ό,τι αποτελεί το καλάθι της νοικοκυράς, πρέπει, για όσο χρόνο κρατά αυτή η ενεργειακή καταιγίδα και η καταιγίδα των ανατιμήσεων, να υπαχθεί στο 6%, έτσι ώστε να έχει μια ουσιαστική ασπίδα ο καταναλωτής απέναντι σε αυτές τις ανατιμήσεις. Όταν αναφέρθηκα στο ΦΠΑ, αυτό εννοούσε την πραγματικότητα. Κάποια βασικά προϊόντα, τα βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά, αυτά θα μπορούσαν να πάνε το 13-6%. Το οποίο συμβαίνει αλλά σε πολλές από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Πάμε στη Γαλλία, στην Ισπανία, υπάρχουν κάποια βασικά προϊόντα, τα οποία είναι στο πιο χαμηλό στέλεχος του ΦΠΑ, του 4,5-5%. Εκεί πέρα είναι κάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε σαν εργαλείο. Τώρα, σε σχέση με αυτό που αναφέρατε με τους ηλικιωμένους, πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα καταστημάτων στην Ευρώπη, με μια πολύ κατακαιρματισμένη αγορά. Οπότε είναι σίγουρο ότι για αυτούς που μένουν στα αστικά κέντρα, έχουν μια πρόσβαση σε πάρα πολλά καταστήματα κοντά τους. Που ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, μπορούν μέσα στην γειτονιά τους να βρουν καταστήματα με καλύτερες τιμές ενδεχομένως. Πρέπει και οι ηλικιωμένοι, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουν να βρουν. Αυτό τώρα είναι η λύση, να κυνηγάμε στην γειτονιά. Από εδώ θα πάρω το γάλα, από εκεί θα πάρω το ψωμί. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Όχι, από δεν έχω και τον χρόνο, και ούτε στο κινητό έχω την εφαρμογή. Κατανοητό. Από την άλλη, δεν μπορούμε να είμαστε κολλημένοι και με ένα κατάστημα, επειδή πήγαμε σε αυτό, θα βρούμε 5 χρόνια να πούμε ότι σε αυτό θα πάμε για πάντα. Ναι. Ενώ το κατάστημα αυτό μπορεί να μην είναι το κατάλληλο για το βαλάντιό μου. Ναι, είδατε τώρα να την πω την κακία μου.
που λέει ο σοφός λαός πολλές φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Αυτά τα πολλά μικρά καταστήματα στην κατακαιρματισμένη ελληνική αγορά, στην οποία λέτε, στα οποία λέτε πρέπει να απευθυνθεί ο καταναλωτής για να προστατευτεί από κρούσματα κερδοσκοπίας, είναι αυτά τα καταστήματα που λέει το αρμόδιο Υπουργείο ότι αν δεν συγχωρευτούν θα πρέπει να κλείσουν, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής. Είδατε που χρειάζονται αυτά τα μικρά καταστήματα. Μπας πει τόσο. Προφανώς και χρειάζονται. Δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Ο κύριος Κουγιουμτζής, πάμε και στο Σπύρο το Φεμερδίτη, να δούμε, Σπύρο μου, τι λέει ο αντιπρόεδρος εκεί πέρα. Ποια είναι η εικόνα του. Νομίζω ότι το κλείσιμο της κουβέντας που κάνεις μόλις τώρα, δηλαδή ότι τα μικρά καταστήματα χρειάζονται προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν ακριβώς την παρτίδα. Ναι. Αυτοί ακριβώς είναι που θα προσλάβουν προσωπικό, αυτοί είναι που θα συγκρατήσουν τιμές, αυτοί είναι που θα πληρώσουν νίκια, αυτοί είναι που τέλος πάντων θα κινήσουν το χρήμα, γιατί οι μεγάλοι, ξέρουμε πολλές φορές, δεν κινούν το χρήμα στην αγορά. Το χρήμα κινείται από τους μικρούς και τους μεσαίους. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου είναι δίπλα μου για το θέμα των ανατιμήσεων, βασικό κυρίαρχο ζήτημα, καθώς πονάει ο Έλληνας πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία. Πράγματι, μας πονάει και εμάς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν υπάρχει ανατίμηση, το προς κατανάλωση διαθέσιμο εισόδημα θα συρρυκνωθεί και αυτό ουσιαστικά θα αποτυπωθεί στην κατανάλωση, άρα στην αγορά. Άρα στις ήδη κατακαιρματισμένες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έρχονται ύστερα από μια δεκαετή κρίση, ύστερα από την πανδημία, να έχουν και το φαινόμενο τώρα των αυξήσεων και των ανατιμήσεων. Αυτό θεωρείτε ότι είναι το τελευταίο, είναι ο επίλογος μιας τραγωδίας για το ελληνικό εμπόριο? Εάν δεν πάρθουν μέτρα, βεβαίως θα είναι ο επίλογος, θα είναι το κερασάκι ουσιαστικά στην επώδυνη πορεία της μικρής και της πολύ μικρής επιχείρησης. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα εκ μέρους της πολιτείας. Παράδειγμα, ποια μέτρα λέει ο Εμπορικός Συλλόγος? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει στο κομμάτι των πρώτων ειδών ανάγκης, μείωση του ΦΠΑ από το 13 στο 6 επιγόντως και άμεσα. Δεύτερο, θα πρέπει η επιδότηση για τις μικρού τάσεις ηλεκτρικές μονάδες να επεκταθεί και στις μεσαίες και στις υψηλές, γιατί εκεί ουσιαστικά υπάγονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι βιομηχανίες, γιατί με το να μην επιδοτηθούν θα έχουμε αύξηση των προϊόντων, άρα μετακύληση ουσιαστικά στον καταναλωτή. Άρα είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι σε αυτή την περίπτωση. Από τη στιγμή που οι έμποροι και γενικά οι συνδικαλιστικές ομάδες επιμένουν σε συγκεκριμένα μέτρο μείωση του ΦΠΑ, γιατί το Υπουργείο πιστεύετε δεν έχει λάβει ακριβώς αυτή την απόφαση? Και εμείς ουσιαστικά το επιζητούμε και διερωτούμαστε και λέμε γιατί δεν προχωράει άμεσα σε αυτή την κατάσταση. Όπως και στα καύσιμα, βεβαίως εκεί στο φόρο ουσιαστικά για τα καύσιμα και για τον καφέ, άμεσα μέτρα ή τουλάχιστον από εδώ και πέρα να μην υπάρχει αύξηση στο φόρο των καυσίμων στην αύξηση που θα προκριθεί. Τουλάχιστον αυτό, αμήν και άλλο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.